πρόεδρος Πούτιν ανακοίνωσε μια νέα γενιά όπλων κατά πολύ ανώτερη από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Ένα υπερηχητικό σύστημα. Διυπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο με απεριόριστη εμβέλεια. Όπλα που μπορούν να πετάξουν μέσα από πυκνά στρώματα της ατμόσφαιρας. Έναν πυρηνοκίνητο βαλιστικό πύραυλο. Υποβρύχια drones. Ένα μοναδικό πολεμικό σύστημα laser. Αυτά έκαναν τους πάντες να μιλούν για μια κούρσα εξοπλισμών και γι' αυτόν τον θανατηφόρο ρωσικό πύραυλο. Από την πλευρά της Ρωσίας όμως είναι η ίδια που νιώθει απειλούμενη και θέλει να αποκαταστήσει την πυρηνική ισορροπία. Πώς λοιπόν γίνεται αυτό και τι εννοούσε ο Πούτιν όταν είπε «Ας γίνουμε σαφείς». Η πυρηνική ισορροπία ήρθε σαν αποτέλεσμα μιας κούρσας εξοπλισμών. Προκλήθηκε από την πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική πυρηνική επίθεση στην ιστορία, όταν οι ΗΠΑ έριξαν ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι το 1945. Οι υπολογισμοί ανεβάζουν το συνολικό αριθμό των θυμάτων σε μέχρι και 450.000. Μέχρι το 1949 η Σοβιετική Ένωση είχε έτοιμο το δικό της πυρηνικό όπλο. Μέχρι το 1952 οι ΗΠΑ δοκίμασαν την πρώτη θερμοπυρηνική συσκευή. Ένα χρόνο αργότερα η Σοβιετική Ένωση ακολούθησε το παράδειγμα και οι δύο πλευρές ξεκίνησαν να αναπτύσσουν βαλιστικούς πυράβλους σε μια προσπάθεια να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον. Οι ΗΠΑ εγκατέστησαν πυρηνικά όπλα στην Τουρκία και η Σοβιετική Ένωση τοποθέτησε πυρηνικούς πυράβλους στην Κούβα. Ακολούθησε η κρίση των πυράβλων της Κούβας με τον κόσμο να φτάνει στο χείλος πυρηνικού πολέμου. Μέχρι που Μόσχα και Ουάσιγκτον συνειδητοποίησαν ότι δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν νικητές. Και τότε έφτασε η περίοδος της εξομάλυνσης. Από τις αρχές του 90 η ένταση μεταξύ των δύο χωρών έμοιαζε να έχει τελειώσει. Ήταν μια περίοδος υποσχέσεων, παρόλο που ορισμένες θα αποδεικνύονταν κενού περιεχομένου με το πέρας του χρόνου. Το ΝΑΤΟ υποσχέθηκε στο σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ ότι δεν θα κινηθεί ούτε χιλιοστό προς την Ανατολή. Έγγραφα που αποχαρακτηρίστηκαν πρόσφατα για τις διαπραγματεύσεις του 1990 απέδειξαν ότι η θέση της Ρωσίας είναι ακριβής. Εάν διατηρήσουμε παρουσία σε μια Γερμανία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν θα υπάρξει επέκταση της δικαιοδοσίας του ΝΑΤΟ για ανατολικές δυνάμεις ούτε χιλιοστό προς την Ανατολή. Δεν θα υπάρξει καμία προσπάθεια να αποκλείσουμε κανέναν και δεν θα αναλυθούν κινήσεις αυτή τη στιγμή για να βρεθεί κάποιος μπροστά από τους υπολείπους. Το 1994 οι ΗΠΑ άλλαξαν νόμοι για την επέκταση ανατολικά. Θα προχωρήσουμε με αυτό, αλλά ποτέ δεν θα το χρησιμοποιήσουμε εναντίον σας. Για τα προηγούμενα 18 χρόνια, μέλη του ΝΑΤΟ γίνονται Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Αλβανία, Κροατία, Μακεδονία, καθώς και οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες των Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία. Το ΝΑΤΟ είναι τώρα στο κατόφλι της Ρωσίας. Αυτό είναι ένα online meme για το πως η Ρωσία μετακινεί τη χώρα πολύ κοντά στις στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ. Επιπλέον, οι ΗΠΑ μετακινούν τα αντιβαλιστικά του συστήματα κοντά στα σύνορα της Ρωσίας. Μία ακόμα υπόσχεση που η Ουάσιγκτον καταπατά. Το 2002, οι ΗΠΑ αποχωρούν από τη συνθήκη αντιβαλιστικών πυράβλων, η οποία είχε υπογραφεί δεκαετίες πριν, όταν υπήρχε ακόμα Σοβιετική Ένωση. Τι είναι η πυραυλική άμυνα? Επιτρέπει στο ένα μέρος να εκτοξεύσει τους δικούς του πυράβλους και να αναχαιτήσει οποιαδήποτε αντεπίθεση. Θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη νίκη σε ενδεχόμενο πόλεμο. Φυσικά, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η δική τους πυραυλική άμυνα δεν είναι εναντίον της Ρωσίας, αλλά ενάντια στο Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Οι τοποθεσίες όμως δείχνουν κάτι διαφορετικό. Οι εγκαταστάσεις πυραυλικής άμυνας έχουν τοποθετηθεί σε Πολωνία, Ρουμανία, Καλιφόρνια και Αλάσκα. Έχουν ήδη σχεδιάσει για την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα πυραυλική άμυνα σε πλοία που περιπολούν στη θάλασσα κοντά στο ρωσικό έδαφος. Η ισορροπία διαταράσσεται και η Ρωσία, η οποία δεν έχει εγκαταστήσει δική της πυραυλική άμυνα όπως η ΗΠΑ, αντιμετωπίζει ένα θανάσιμο κίνδυνο. Η Ρωσία δηλώνει ότι υποχρεώθηκε να αναπτύξει ένα ικανό όπλο να παρακάμπτει την πυραυλική άμυνα προκειμένου να επαναφέρει την πυρηνική ισορροπία. Το Kinzhal MIG-31 μπορεί να εκτοξεύσει υπερηχητικούς πυράβλους οι οποίοι ταξιδεύουν με ταχύτητα 10 φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήχου.
Χάρη σε αυτό και την απρόβλεπτη τροχιά είναι ασταμάτητη. Είναι ένα απαράμιλο όπλο. Οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να δοκιμάσουν το δικό τους υπερηχητικό όπλο μέχρι το 2019. Ηχητικό όχημα Avant-Garde μπορεί να πετάξει με ταχύτητα 20 φορές μεγαλύτερη από αυτή του ήχου. Ένας διεμπειρωτικός βαλιστικός πύραυλος το ανεβάσει σε υψόμετρο αρκετών δεκάδων χιλιόμετρων από όπου θα βουτήξει με το κεφάλι πίσω στη γη στη μέγιστη ταχύτητα και με ικανότητα λιγμών ανάλογη με αεροσκάφος αποφεύγοντας οποιαδήποτε πυραυλική άμυνα. Αντιθέτως, άλλοι υπάρχοντες βαλιστικοί πύραυλοι ξαναπαίνοντας στην ατμόσφαιρα πετούν σε προεπιλεγμένη τροχιά που τους καθιστά εύκολους στόχους για αντιπυραυλικά συστήματα. Ο Sarmat μπορεί να φαίνεται σαν ένας συνηθισμένος διεμπειρωτικός βαλιστικός πύραυλος, η εμβέλειά του όμως είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο θρυλικός Topol M πύραυλος μπορεί να εκτελέσει μόνο τη συντομότερη διαδρομή διαμέσου του αντιβαλιστικού συστήματος. Ο Sarmat μπορεί να ταξιδέψει μέσω του βόρειου ή νότιου πόλου όπου δεν υπάρχει πυραυλική ασπίδα και πάλι να χτυπήσει το στόχο του. Το σημαντικότερο όμως, ο Sarmat είναι ένας βαρύς πύραυλος ικανός να μεταφέρει πάνω από 20 κεφαλές. Αυτό είναι 5 φορές παραπάνω από πυράβλους προηγούμενης γενιάς. Ο πυρηνοκίνητος βαλιστικός πύραυλος Burevestnik είναι ένα μοναδικό όπλο. Είναι βασικά ίδιος με τον αμερικανικό Tomahawk. Ενώ όμως η εμβέλεια του Tomahawk περιορίζεται στα 2.500 χιλιόμετρα εξαιτίας περιορισμών στα καύσιμα, ο νέος πύραυλος της Ρωσίας μπορεί να πετά απεριόριστα. Μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε διαδρομή για να αποφύγει πυραυλικές άμυνες. Όπως ακριβώς και το υποβρύχιο drone Poseidon, είναι παρόμοιο με τα συνηθισμένα drones που όλοι γνωρίζουμε. Με εξαίρεση ότι αυτά εκτοξεύονται από υποβρύχια και ταξιδεύουν με απίστευτη ταχύτητα εναντίον των υποβρύχιων στόχων τους. Κινούνται τόσο βαθιά που κανένας εξοπλισμός δεν μπορεί να τα εντοπίσει. Ακόμη και αν ανιχνευτούν, η υψηλή ταχύτητά τους εξασφαλίζει ότι δεν θα αναχαιτιστούν. Τα νέα όπλα μπορούν να αξιοποιηθούν μαζί για να εξουδετερώσουν οποιοδήποτε υπάρχον πυραυλικό αμυντικό σύστημα. Το Kinzhal μπορεί να καταστρέψει αντιβαλιστικά συστήματα εδάφους. Το drone Poseidon αναλαμβάνει αυτά στη θάλασσα. Κατόπιν, Sarmat, Avant-Garde και βαλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύονται εναντίον του στόχου παρακάμπτοντας οποιοδήποτε εμπόδιο έχει απομείνει. Εκτός όλων αυτών υπάρχει ένα πολεμικό σύστημα laser, Peresvet, το οποίο είναι μοναδικό διότι σχεδόν άμεσα εκτοξεύει ενεργειακή δέσμη στον στόχο και έχει απεριόριστο απόθεμα για μάχη. Η Ρωσία έχει ήδη αυτά τα νέα οπλικά συστήματα. Αυτό δεν είναι στρατιωτική κίνηση αλλά αποκατάσταση της ισορροπίας. Αν οι εμπλεκόμενοι μιας πιθανής στρατιωτικής σύγκρουσης αντιληφθούν ότι σε περίπτωση επίθεσης όλοι θα καταστραφούν, κανείς δεν θα πολεμήσει. Αυτό σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να σταματήσουν όλες οι επιλές και να αρχίσουμε να εργαζόμαστε ξανά για μια συμφωνία. Здесь надо отталкиваться от поиска разумного баланса между интересами всех субъектов международного общения. Εμποδίζεται η κούρσα εξοπλισμών. Αυτή τη φορά, ίσως η έκκληση, η ισορροπία δυνάμεων και δίκαιη αντιμετώπιση όλων θα ακουστεί.